αναφέρει και ο Πλάτων και ο Ισίδος και όλοι, ότι οι θνητοί και οι αθάνατοι εν γένους εσμέν. Εμείς δεν φοβηθήκαμε ποτέ τον Θεό. Ο Διομήδης μονομάχησε με τον Άρη και τον τραυμάτισε. Ένα όχημα, χαλκοβατές, φτιαγμένο από χαλκό, έτσι αναφέρεται στα κείμενα, φτιαγμένο από χαλκό, το οποίο τους έδιδε την ταχύτητα του φωτός. Και ξέρουμε ότι όποιος αποκτήσει την ταχύτητα του φωτός, δεν αντιμετωπίζει το θέμα του χρόνου, δεν γυράσκει, γίνεται αθάνατος. Αυτοί λοιπόν ονομάζησαν θεοί, από το ρήμα θέο, που σημαίνει τρέχω. Κινούμε. Ναι, κινούμε. Σηκώθηκαν και έφυγαν. Μάλιστα είχαν και ένα ειδικό αίμα, το ηχόρ. Έτσι λέγεται, ηχόρ, γιώτα. Μέχρι εδώ μπορεί να πει κάποιος, ναι, αναφέρουν τα κείμενα, μιλάνε για λεπτομέρειες, για αερόπλια, για χαλκοβατή δώματα, για δωμάτια, δηλαδή που είναι στον ουρανό και είναι από χαλκό. Είναι παραμύθια, φαντασιώσεις. Φαντασιώσεις εκείνη της εποχής όμως, έτσι, σε κείμενα προκατακρισμία. Αντικείμενο τεραστίων διαστάσεων, το οποίο βρίσκεται στο σύμπαν και έρχεται προς τη γη και είναι από χαλκό. Και λένε επιστροφή των αρχαίων Ελλήνων Θεών, δηλαδή η NASA έχει τμήμα μελετών που διαβάζει τα αρχαία κείμενα. Και παίρνω και το αρχαίο κείμενο που μπήκανε σε ένα χάλκινο και έφυγαν. Αυτά είναι φαντασίες. Αλλά εγώ σας λέω τι λέει η NASA. Στις επίσημες εκδόσεις της NASA αναγράφεται ότι έχει ευρεθεί ένα αντικείμενο κάπου στον ουρανό, κάπου στο διάστημα, στο σύμπαν, σε τρομακτικές αποστάσεις, το οποίο αντικείμενο επεσημάνθη από δορυφόρους και το αντικείμενο αυτό, όπως αναλύουν χημικό στις φωτογραφίες, πως λένε χημιοφωτογραφία κλπ, είναι από χαλκό. Αυτά τα λένε σε επίσημες ανακοινώσεις της NASA. Και έχει και λογική. Γιατί έχει λογική? Διότι αποσπώνται τμήματα αυτού του αντικειμένου τα οποία επανέρχονται. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει τυχαία.